Τα τρέχοντα έργα της Εγνατίας ΑΕ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συζητήθηκαν στην ευρεία συνάντηση φορέων και υπηρεσιακών παραγόντων που έγινε στο διοικητήριο υπό τον Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη. Όπως μας εξήγησε ο κύριος Γιαννακίδης, συνεπικουρούμενος από τον πρόεδρο της Εγνατίας ΑΕ Γιάννη Τσακλίδη, συζητήθηκε η ορίμανση και η πορεία έργων όπως ο κλειστός αυτοκινητόδρομος Δράμας Καβάλας με χρονοδιάγραμμα ως το 2014 για το κομμάτι Δράμας Αγίου Αθανασίου. Ακολούθησε το θέμα της περιμετρικής οδού της Καβάλας, όπου τόνισε ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο μελετητικής ορίμανσης, απομένοντας μόνον η περιβαλλοντική μελέτη για την οποία εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα δοθεί ως το τέλος του χρόνου και συμπληρώνοντας ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ. Αναφορές έγιναν για τον κάθετο άξονα Κομωτινής Νυμφαίου και Αρδάνιου Μάνδρας Ψαθάδων, ενώ παράλληλα τρέχει, όπως μας είπαν, η προπαρασκευή για τη νέα προγραμματική περίοδο. Κινήσαμε από την Δράμα για να δούμε την πορεία και την εξέλιξη της αναγνωριστικής μελέτης ενός κλειστού αυτοκινητόδρομου που θα διασυνδέει την Δράμα με την Καβάλα. Στόχος μας είναι το 14 και λέω στόχος εφικτός εφόσον δεν υπάρχουν διαγωνιστικά προβλήματα σε επίπεδο μελετικής ορίμασης να έχουμε έτοιμο το κομμάτι από Δράμα μέχρι Άγιο Αθανάσιο. Θέμα της περιμετρικής της Καβάλας, η αναγκαιότητα νομίζω έχει συνομολογηθεί από την υγιεινή κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το τοπικό υπεχό, που είναι μια αποκεντρωμένη διοικητική δομή, έχει ήδη στείλει προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες να εκφραστούν για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Κάτι που σημαίνει ότι βρισκόμαστε πλέον στο τελευταίο στάδιο για να προχωρήσει η διαδικασία της μελετικής ορίμασης. Χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τους αυτοτελείς πόρους, από τους ΚΑΠ. Το υπόλοιπο της σύμβασης του μελετικού αντικειμένου όπου υπήρχε πρόβλημα χρηματοδότησης. Στόχος μας είναι, παράλληλα λοιπόν με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, που θεωρώ ότι σε ένα δίμηνο να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι τέλους του έτους να υπάρχει και απαραίτητη μελετική ορίμαση, άρα το έργο, η περιμετρική της Καβάλας, να έχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του επόμενου έτους. Μετά είδαμε την πορεία και την εξέλιξη του κάθε του άξονα που ολοκληρώνεται Κομωτινή Νυφαία Μάκαζα. Δυστυχώς εμφανίστηκαν κάποια προβλήματα με τον ανάδοχο κατασκευαστή. Λόγω της συγκυρίας και λόγω της έλλειψης ρευστότητας και το πρόβλημα που εμφανίζουν και οι τράπεζες. Η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι τον Οκτώβριο, και επειδή η δέσμευση έγινε σε επίπεδο Υπουργού, το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είδαμε την εξέλιξη την πρόοδο των εργασιών του κάθε του άξονα από Αρδάνιο, Μάνδρα και Μάνδρα Ψαθάδες. Είναι η ίδια ανάδοξη εταιρεία, εμφανίζει τα ίδια προβλήματα και είδαμε ότι η εξέλιξη και πρόοδο των εργασιών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα δυστυχώς δεν υπάρχει η ανταπόκριση. Υπάρχουν αποκλίσεις προς το χειρότερο.